Στην Κύπρο επιστρέφουν μετά από μια μεταμόσχευση στη χώρα τους και δεν έχουν γιατρό να παρακολουθεί την πορεία τους. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέλλα μου. Καλό μεσημέρι. Είχε και σχετικές δηλώσεις πριν από λίγο ο Υπουργός της Υγείας, Σταύρο. Δεν ξέρω αν τις έχεις πληροφορηθεί. Θα τη δούμε σε λίγο. Όμως, δώσ' μας, είναι μια κραυγή απόγνωσης από ανθρώπους που υποβλήθηκαν σε αυτή τη χειρουργική επέμβαση και έρχονται εδώ στη χώρα τους και δεν έχουν γιατρούς να τους επιβλέπουν, να αποταθούν κοντά τους, να γνωρίζουν την κατάσταση της υγείας τους. Ναι, Στέλλα, οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς επιστρέφουν από την Αγγλία, από τη Γαλλία και τα λοιπά στην Κύπρο και τους παρακολουθούν οι ιατροί οι οποίοι δεν έχουν την αντίστοιχη εξειδίκευση. Ναι. Αυτό είναι επιστημονικά, θα έλεγα, μη ορθό, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη ορολογία. Σήμερα το 2023 η ιατρική βασίζεται στην εξειδίκευση, στη στοχευμένη θεραπεία, στη στοχευμένη παρακολούθηση βάση ή στην βάση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και κάτω από συγκεκριμένες δομές. Ναι. Στην Κύπρο οι γιατροί που παρακολουθούν τους μεταμοσχευμένους ασθενείς δεν λειτουργούν βάση πρωτοκόλλων και δεν είναι κατάλληλα κατευθυσμένοι. Αυτή δεν είναι προσωπική μου άποψη, αυτή είναι επιστημονική άποψη. Και μάλιστα έγινε και παραδοχή από τους ίδιους τους γιατρούς τον περασμένο Απρίλη, όταν συναντηθήκαμε μαζί με τον ΟΚΙΠΗ, μαζί με τη διεύθυνση του ΟΚΙΠΗ, στην ναι. παρουσία των οργανωμένων ασθενών της ΟΣΑΚ και τη Συμμαχία Σπάνιων Νοσημάτων. Σταύρο, πόσα χρόνια παλεύετε για να γίνει αυτό πράξη, πόσα χρόνια δηλαδή φωνάζουν οι μεταμοσχευμένοι ασθένεις? Τουλάχιστον βγήκαμε μπροστά τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Εγώ επέστρεψα το 2015. Ναι. Μέχρι να αντιληφθώ τι γίνεται και πού στεκόμαστε, πέρασαν 2 χρόνια. Παρασκηνιακά ξεκινήσαμε να το ψάχνουμε, να διερωτούμαστε γιατί να μην υπάρχει. Στην αρχή μας έλεγαν είναι οι αριθμοί, αλλά ναι, οι γιατροί σας ξέρουν, προσπαθούν, αφιερώνουν από τον ελεύθερο τους χρόνο. Μα αυτά τα πράγματα είναι πρωτάκουστα. Δηλαδή, σκεφτείτε, το είπα, είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζωτικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Όλα είναι, χωρίς τα όργανα τα ζωτικά δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ο νεφρός, η καρδιά είναι πιο σημαντικά όργανα από το ΥΠΑΡ και είναι γι' αυτό τον λόγο που υπάρχει εξειδίκευση. Δηλαδή το ΥΠΑΡ είναι υποδιέστερο όργανο. Γιατί να μην υπάρχει γιατρός με ειδικό ενδιαφέρον στην νεφρολογία και να παρακολουθεί τους νεφροπαθείς? Και δεν έχουμε ένα γιατρό Κύπριο ο οποίος σπούδασε και να κάνει αυτή την εξειδίκευση τώρα, Σταύρο? Και επίσης, να ρωτήσω κάτι, αφού δεν σας παρήχε σε αυτούς τους ασθενείς αυτή η δυνατότητα, τότε γινόντουσαν από πλευράς Υπουργείου οι προσπάθειες να αποστέλνεστε σε εξειδικευμένους γιατρούς για παρακολούθησή σας? Κανονικά, εγώ ας πούμε έχω μεταμοσχευτεί το 2015. Ναι. Από το 2015 και μετά δεν με είδε κανένας γιατρός που να έχει υποειδίκευση στη μεταμοσχευτική παθολογία, στο λεγόμενο Liver Transplant Fellowship. Κανένας. Μάλιστα. Παρακολουθούμε στο περίπου, ενώ ναι, θα έπρεπε τουλάχιστον μέχρι να γίνει εισαγωγή αυτής της εξειδίκευσης κάτω από συγκεκριμένη δομή στη βάση διεπιστημονικών ομάδων, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να μας στέλνει το κράτος στο κέντρο που μεταμοσχευτήκαμε. Αλλά για να γίνει αυτό θα έπρεπε ήδη οι γιατροί να το απαιτήσουν. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες όχι μόνο στην πολιτεία, θέλω να είμαι ξεκάθαρος και έντονος. Ναι. Και στον ίδιο τον ΠΙΣ και στην βασική που δεν απέτησε να γίνει εισαγωγή της εξειδίκευσης αυτής για τους μεταμοσχευμένους ασθενείς ύπατος. Έχουν ευθύνες και οι γιατροί που τους βλέπουμε κατά τα άλλα να βγαίνουν και καλά κάνουν να διεκδικούν στην βάση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων αυξήσεις, προσαυξήσεις, υπερορίες. Σωστά. Καλά κάνουν. Σωστά. Αλλά για τους ασθενείς δεν πρέπει να φωνάξουμε? Δεν πρέπει να παραδεχτούμε ότι εδώ υπάρχει ένα κενό?
Είναι απροτάκουστα πράγματα. Σταύρο, έφυγαν άνθρωποι από τη ζωή εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Στέλλα μου, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δεν μπορώ. Μπορείτε όμως, μπορούμε όλοι να κάνουμε μια έρευνα και να ρωτήσουμε συγγενείς ανθρώπων να μας πούν την άποψή τους. Μάλιστα. Λοιπόν... Όμως, σίγουρα το προσδόκιμο ζωής των ασθενών που έχουν και άλλες συνοσηρότητες, όπως εμείς που πάσχουμε και από αμυλοειδική πολυνευροπάθεια, ναι, θα μπορούσε να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής μας εάν το κράτος μας αντιμετώπιζε με μεγαλύτερη στοργή και αγάπη σε επιστημονική πάντοτε βάση. Μάλιστα. Οπότε εγώ αναγκάζομαι να τρέξω στα δικαστήρια εάν το κράτος δεν συμμορφωθεί. Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό ούτε προς την κυρία Κανάρη, ούτε προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την κυρία Κανάρη έχω συνεργαστεί στο Καραϊσκάκιο, την αγαπώ και την εκτιμώ. Αλλά το ζήτημα δεν είναι προσωπικό. Απευθύνομαι στο θεσμό. Αν σε 15 μέρες η πολιτεία δεν συμμορφωθεί και δεν βάλει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για υλοποίηση αυτού του στόχου, αναγκαστικά θα τρέξουμε στα δικαστήρια. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε για αυτό το θέμα ο Υπουργός Υγείας. Υπάρχει ένα προσχέδιο μνημονίου από πλευράς του Υπουργείου Υγείας και του συγκεκριμένου κέντρου στο Λονδίνο. Δεν υπάρχει συμφωνία. Άρα έχουμε ήδη από καιρό προχωρήσει στην συνάντηση με το συγκεκριμένο κέντρο στο Λονδίνο για να ολοκληρώσουμε συμφωνίες και για να βρεθούν λύσεις και να δημιουργήσουμε υποδομές σε έναν αναγκαίο τομέα όπως της υπατολογίας. Mm-hmm. Άμεσα μέτρα υπάρχουν. Μετά την ολοκλήρωση μας αρχές του Οκτωβρίου της συνάντησης αυτής θα σας ανακοινώσουμε τα επόμενα μας στάδια για αυτή την υποδομή που πρέπει να γίνει. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε...